αλλά και σύμφωνα με τις αναφορές που έχουμε από συναδέλφους γιατρούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, η διασπορά της νόσου είναι τεράστια. Συντηρητικές εκτιμήσεις μιλάμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν τουλάχιστον 175.000 ενεργά κρούσματα στη χώρα. Και όμως οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ βαριά νόσηση και χρειάζεται να διασωληνωθούν είναι ένα μικρό ποσοστό. Είναι 750 που νοσηλεύονται μέσα σε μονάδες εντατικής θεραπείας, που από αυτούς οι 30 με 50 είναι σε μαϊμού μονάδες εντατικής θεραπείας, είναι σε τμήματα καρδιοχειρουργικής ανάληψης ή παρόμοια που έχουν βαφτιστεί δίθεν με COVID, και άλλοι 80 περίπου ασθενείς από κορονοϊό έξω από τις ΜΕΡ σε κοινούς θαλάμους. Το σύνολο δηλαδή είναι 830. Και επίσης νοσηλεύονται και ακόμα λίγες χιλιάδες ασθενών. Οι υπόλοιποι δεν χρειάζονται μέχρι στιγμής νοσηλεία. Και όμως από αυτό το μικρό ποσοστό έχει οδηγηθεί σε λειτουργική κατάρρευση το δημόσιο σύστημα περίθαλψης, με αποτέλεσμα να εκτοξεύεται στα ύψη θνητότητα τώρα στην Αττική, όπως ακριβώς έγινε και το δίμηνο Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου 2020 στη Θεσσαλονίκη.